Λάμπο. Καταρχάς, θα σας ευχαριστήσω που αποδέχτηκες την πρόσκληση. Δική μου τιμή. Να είσαι καλά. Έχεις γράψει αρκετά πράγματα, αλλά εγώ ήθελα να επικεντρωθώ σε δύο από αυτά που έχεις γράψει. Σε ένα βιβλίο που στο τελευταίο σου περί ατομικής ιδιοκτησίας. Ναι. Και σε ένα που είχε να κάνει με την άμεση δημοκρατία και την πορεία ή τις παλιές ταξικές κοινωνίες, πώς ήταν. Σε αυτά τα δύο. Δηλαδή, σε αυτά έχω επικεντρωθεί περισσότερο για να κάνω μια κουβέντα. Μιλάς για την μεγάλη πορεία της ανθρωπότητας προς την κοινωνική ισότητα και τον ουμανισμό. Σωστά. Ναι. Θα ξεκινήσω μάλλον από την ατομική ιδιοκτησία, από αυτό το θέμα, να μου πεις κάποια πράγματα. Θέλω να πεις ποια ήταν τα βασικά χαρακτηριστικά των πρωτόγονων κοινωνιών ή των λεγόμενων κοινωνιών ισοκατανομής. Η εξέλιξη του τετράποδου στο δίποδο όρθιο σκεπτόμενο «ον» πρέπει να έχει κρατήσει εκατομμύρια χρόνια. Αυτή η διαδικασία υπήρξε βασανιστική, δύσκολη, αλλά ωφέλησε αυτό το «ον» που προσπαθούσε να μετεξελιχθεί από το ζώο στο σκεπτόμενο «ον», με την έννοια ότι το βοήθησε να δημιουργήσει αποθήκη σκέψεων και επεξεργασία εμπειριών. Όταν η αγέλη του τετράποδου που εξελίσσεται σε δίποδο ανθρώπινο «ον» απόκτησε αρκετή εμπειρία, έπρεπε, επειδή στο μεταξύ γεννιόντουσαν καινούρια πρόσωπα και μεγάλωνε η συλλογικότητα. Και προκειμένου να ικανοποιηθούν οι ανάγκες, έπρεπε να αναπτύξουν κώδικες συνεργασίας, επικοινωνίας, για να έχουν μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα για να εξασφαλίσουν την επιβίωσή τους. Σε αυτή τη διαδικασία της απόκτησης εμπειρίας, συνειδητοποίησαν ότι όσο πιο αρμονικά συνεργάζονται, τόσο καλύτερα εξασφαλίζουν την επιβίωσή τους και μπορούν να βελτιώσουν και την επιβίωσή τους. Κατά συνέπεια, δεν είχε κανένας λόγο από τα μέλη της αγέλης, της κοινότητας, να σκεφτεί ή να φερθεί σε βάρος της συλλογικότητας. Έτσι ανάπτυξαν λοιπόν σχέσεις συνεργασίας και αλληλεγγύης, οι οποίες τους βοήθησαν σε εκείνες τις αντίξωες συνθήκες και στον ανοχήρωτο από τη φύση άνθρωπο, είναι πολύ ευαίσθητος, πολύ ευπαθής σε σχέση με άλλα είδη μορφής ζωής, τα οποία έχουν εκ του φυσικού τους μια ανθεκτικότητα. Και διαμορφώθηκε μια κοινωνία όπου ο καθένας συμμετείχε στην κοινή προσπάθεια ανάλογα με τις δυνατότητές του, άλλες δυνατότητες ενός παιδιού, άλλες δυνατότητες ενός ενήλικα, άλλες δυνατότητες ενός ηλικιωμένου ανθρώπου. Οπότε όλοι συμμετείχαν στην παραγωγική διαδικασία της αναγκαίας για την επιβίωση τροφής και ασφάλειας και παράλληλα όλοι απολάμβαναν στη λογική μιας αναλογικής ισότητας αυτά που χρειαζόντουσαν. Η έννοια της αναλογικής ισότητας είχε τότε και παραμένει πάντα το ίδιο της νόημα, ότι μεταξύ ίσων αναγκών υπάρχει αντίστοιχη, ίση συμμετοχή στην τροφή, στην ασφάλεια, στην εκπαίδευση, στην ανάπτυξη του ανθρώπου. Κατά συνέπεια, δεν υπήρχε περίπτωση σε αυτές τις κοινωνίες κάποιος να λειτουργήσει ενάντια στο κοινά αποφασισμένο πρόγραμμα δράσης της αγέλης, της συλλογικότητας. Η
Οι επιστήμες που μελετούν τις αρχαίες κοινωνίες με βάση τα ιστορικά ευρήματα, αλλά και τις σύγχρονες πρωτόγονες κοινωνίες που δεν έχουν επαφή με το λεγόμενο πολιτισμό, έχουν διαπιστώσει ότι όποιος σκέφτονταν ή έκανε το λάθος να έρθει σε αντίθεση με την κοινότητα, η κοινότητα τον απέβαλε και προοπτικές να ζήσει κανείς σε εκείνες τις συνθήκες έξω από την κοινότητα δεν υπήρχαν. Κατά συνέπεια, η ισότητα είναι κάτι που γεννήθηκε μέσα από την διαδικασία ορίμανσης του αρχάνθρωπου σε άνθρωπο όρθιο, σκεπτόμενο και έχοντας συνείδηση για το πώς πρέπει να πορευτεί για να επιβιώσει. Αν δεν είχαν αυτοί οι μακρινοί μας πρόγονοι κατακτήσει αυτή τη λογική, το ανθρώπινο είδος δεν θα είχε επιβιώσει. Το τραγικό βέβαια είναι ότι αυτό σε μετέπειτα φάσεις της ανθρώπινης ιστορίας ανατράπηκε για άλλους λόγους που μπορούμε να τους δούμε στη συνέχεια. Θέτεις σε αυτό το βιβλίο ως ιστορική τουλάχιστον απαρχή του φαινομένου της ατομικής ιδιοκτησίας της εισάρτεια του Σόλωνα. Αυτή την νομοθεσία, αυτόν τον νόμο. Ναι, εκείνη την περίοδο η αθηναϊκή δημοκρατία, βασικός ιδρυτής της οποίας είναι ο Θησέας, ο οποίος ήταν αρχηγός ενός γένους με έδρα το σημερινό Θησείο, από το όνομά του πήρε αυτή τη θέση. Επειδή τα διάφορα γένη που ζούσαν στην περιοχή της Αττικής δεν συνεργάζονταν και πολλές φορές έρχονταν και σε συγκρούσεις μεταξύ τους, επέτρεπαν σε εξωτερικούς ανθρώπινους σχηματισμούς, σε άλλες κοινωνίες, να έρχονται και να τους υποτάσσουν. Η Αθήνα εκείνη την περίοδο ήταν φόρου υποτελής στην Κρήτη. Ο μύθος όπου ο Θησέας σκότωσε τον Μινόταυρο ερμηνεύεται ως μια επιδρομή που έκανε ο Θησέας προς την Κρήτη και κατάφερε να νικήσει και να ανατρέψει την κρητική ηγεμονία πάνω στην Αθήνα. Και επιστρέφοντας κάλεσε όλους τους άλλους τοπικούς βασιλείς, τοπικούς γενάρχες και τους εξήγησε ότι αν θέλουν να μην γίνονται, να μην λαιλατούνται και να μην γίνονται δούλοι κάποιων άλλων δυνάμεων, θα πρέπει να συνεργαστούν μεταξύ τους. Και κατάφερε τότε να καταργήσουν τα βασίλεια, τα τοπικά βασίλεια στην Αττική και να ιδρύσει τα Σαθήνας, τις πολλές πόλεις της περιοχής που τις ονόμασε όλες Αθήνα. Από τότε άρχισε να διαμορφώνεται το φαινόμενο που κατάληξε στον χρυσό αιώνα του Περικλή. Αλλά αν μείνουμε στον χαρακτηρισμό του χρυσού αιώνα, θα πρέπει να δεχθούμε ότι οι τέσσερις αιώνες πριν το 592, τον 6ο αιώνα δηλαδή, όπου ο Σόλωνας ρύθμισε κάποια πράγματα της αθηναϊκής δημοκρατίας, θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ίσως πιο χρυσοί, γιατί αυτοί οδήγησαν στο χρυσό αιώνα του Περικλή, με πολλά φωτεινά κεφάλια. Οπότε διαμορφώνεται μια κατάσταση η οποία καταργεί τα γένη και με νόμους που φτιάχτηκαν από το Θησέα μετά μέχρι και τον Περικλή υπήρξαν αποφάσεις που διέλυαν τα γένη και στις πολιτείες
διαπλέκονταν από όλα τα γένη άνθρωποι και από όλες τις διαστρωματώσεις κοινωνικές που υπήρχαν, γιατί υπήρχε μια ιεραρχία στα γένη, και για πρώτη φορά δημιουργήθηκε η έννοια λαός, η έννοια μιας κοινωνίας ανεξάρτητη από αιματολογικές συγγένειες, ανεξάρτητη από καταγωγή, ανεξάρτητη από σκέψεις ή διάφορες άλλες πεποιθήσεις. Αυτό ήταν η απαρχή του πολιτισμού, γιατί ήταν ένας προχωρημένος κοινωνικός σχηματισμός, ο οποίος στηρίχθηκε πάνω στην κοινότητα των συμφερόντων. Όμως, αυτή η διαδικασία της ομογενοποίησης διαφορετικών κοινωνικών ομάδων με διαφορετικές αντιλήψεις και καταγωγές, ενδεχόμενα και προσδοκίες, δημιουργούσε τριβές και επέτρεψε στους ισχυρότερους να διαμορφωθούν σε μια αριστοκρατία η οποία με βάση την βία αποκτούσε έλεγχο πάνω σε μεγάλες εκτάσεις και αποκτούσε και εξουσία πάνω σε πολλούς ανθρώπους. Φαινόμενο που είναι γνωστό ως δουλεία. Πριν από τον Σόλωνα, κάπου γύρω στον 7ο αιώνα της παλιάς χρονολόγησης, διοικούσε την Αθήνα ένας ευγενής, μεγάλο γεωκτήμονας και μεγάλο δουλοκτήτης, ο Δράκοντας, ο οποίος είχε θεσπίσει ένα νόμο πως οι φτωχοί αγρότες, οι φτωχοί άνθρωποι γενικά που καλλιεργούσαν αυτόνομα τη γη τους, όταν δανείζονται από τους πλούσιους αγρότες, από τους ευγενείς χρήματα, θα πρέπει να τα επιστρέφουν. Αν δεν τα επιστρέφουν, γίνονται αυτόματα δούλοι του δανειστή τους. Αυτό όμως το φαινόμενο είχε παραγίνει, γιατί οι ευγενείς ήθελαν να αποκτούν δούλους, να τους βάζουν να δουλεύουν στα δικά τους τα χωράφια χωρίς να πληρώνουν τίποτα. Και έφεραν ανταραχές. Οι ανταραχές αυτές έφεραν όλο το σύστημα της πολιτείας των Αθηνών σε μια κρίση. Οι δούλοι εξαιτίας χρεών γινόντουσαν πολλοί. Η δυσαρέσκεια απλωνόταν μέσα σε όλη την κοινωνία, ιδιαίτερα στα χαμηλότερα στρώματα. Και η πιθανότητα να ξεσηκωθούν κάποια φορά όλοι μαζί για τη μικροεξεγέρσεις υπήρχαν πάντα. Και να ανατρέψουν τους ευγενείς που έκαναν κουμάντο σε αυτή την περιοχή ήταν πολύ μεγάλη. Μεταξύ των ευγενών, μεγαλογεωκτήτης και μεγαλοδουλοκτήτης, ο Σόλωνας είχε ιδιαίτερο κύρος, γιατί ήταν ένας σοφός άνθρωπος, ασχολήθηκε με την ποίηση και με ένα σωρό άλλα πράγματα, και απευθύνθηκαν οι ευγενείς, των οποίων η κυριαρχία κινδύνευε πάνω στην υπόλοιπη κοινωνία, στον Σόλωνα και του ζήτησαν να λύσει το πρόβλημα. Και το 592 προς 591 ο Σόλωνας κατάφερε να ψηφίσει στην Αθηναϊκή Δημοκρατία το νόμο που απάλασε τους δούλους από τα χρέη προς τους ευγενείς και αυτό βοηθούσε την εξομάλυνση των αντιθέσεων, αλλά δεν αρκέστηκε σε αυτό. Ο Σόλωνας για πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας
θέσπισε την έννοια και το δικαίωμα της ατομικής ιδιοκτησίας πάνω στη γη. Μέχρι τότε η γη στις πολιτείες της Αθήνας ήταν ιδιοκτησία του Δήμου. Και καθένας που ήθελε να καλλιεργήσει τη γη, ο Δήμος του έδινε ένα κομμάτι ανάλογο με τις δυνατότητες που είχε να καλλιεργήσει, όπου έφτιαχνε και την κατοικία του, η κάθε ομάδα καλλιεργητών, κάθε μεγάλη οικογένεια, αλλά δεν επέτρεπε ποτέ σε κανέναν να είναι εσαΐ πάνω στο ίδιο κομμάτι γης, για να μην αποκτιέται σχέση μεταξύ του καλλιεργητή, του αυτού στον οποίο έχει εκχωρηθεί η δημοτική γη, και κάθε 10 χρόνια το αργότερο όλοι όσοι κατήχαν γη άλλαζαν κομμάτι γης και σπίτι, και γινόταν μια περιφορά έτσι ώστε όσοι δεν είχαν ιδιαίτερα γόνιμο έδαφος να περάσουν σε γονιμότερα εδάφη, και όσοι είχαν γονιμότερα εδάφη να περάσουν, ώστε να υπάρχει μια ισοκατανομή στις αποδόσεις της καλλιέργειας. Όλη η ιστορία γύρω από την συσάχθεια του Σόλωνα μένει στο μισό κομμάτι της. Μένει στις διατάξεις εκείνες που απελευθέρωναν τους δούλους επειδή δεν μπορούσαν να επιστρέψουν τα δάνεια που είχαν πάρει από τους ευγενείς. Και αποσιωπούν όλοι οι θεωρητικοί και είναι απορίας άξιων γιατί, ότι η δημοτική γη για πρώτη φορά επιτράπηκε με τον νόμο του Σόλωνα να γίνεται ατομική. Που σημαίνει ότι κάποιοι αποσπούν από την πρίκα, από την περιουσία του κοινωνικού συνόλου ένα κομμάτι για λογαριασμό τους. Αυτό ήταν η απαρχή όλων των δεινών που έκτοτε ζει και υφίσταται η ανθρωπότητα. Κατά συνέπεια, όταν μιλάμε για την συσάχθεια του Σόλωνα, θα πρέπει να κοιτάζουμε και την άλλη πλευρά, η οποία κάποιοι μπορεί να την χαρακτηρίζουν ως ιστορική αναγκαιότητα, αλλά η ιστορία δεν γράφεται από μεταφυσικές δυνάμεις, γράφεται από τις κοινωνικές δυνάμεις στο πεδίο των κοινωνικών συγκρούσεων και του σχετισμού των δυνάμεων. Θα μπορούσε να είναι άλλη εξέλιξη αν όλοι όσοι αυτοί ίδρυσαν την Αθηναϊκή Δημοκρατία από τον Θησέα μέχρι και το Σόλωνα που θέσπισε την ατομική ιδιοκτησία έπαιρναν μέτρα να απαγορεύσουν αυτό που απαγορεύονταν για εκατομμύρια χρόνια στις πρωτόγονες κοινωνίες της οικονομής, που απαγορεύονται ακόμα και στις σημερινές πρωτόγονες κοινωνίες που ευτύχησαν, κατά άλλους δυστύχησαν, να μην έχουν επαφή με τον πολιτισμό της αποικιοκρατίας και του υπεριαλισμού. Αν πεις, η ατομική ιδιοκτησία, τι νόημα διαφορετικό ή ποιοτικά διαφορετικό απέκτησε με τον καπιταλισμό? Δηλαδή, εντάξει, και τότε υπήρχε η ατομική ιδιοκτησία, όπως λέει στο Σόλωνα, και συνεχίστηκε όλο αυτό το πράγμα, αλλά νομίζω ότι ο καπιταλισμός της έδωσε τη μεγαλύτερη όθηση που μπορούσε να υπάρξει ποτέ μέχρι τότε. Βασικά, μετά τη θέσπιση της ατομικής ιδιοκτησίας από τον Σόλωνα, όλη αυτή η επιλογή της κοινωνίας γνώρισε μια μετεξέλιξη 150 χρόνια μετά στη Ρώμη. Εκεί φτιάχτηκε, ολοκληρώθηκε το δίκαιο για την ατομική ιδιοκτησία στον υπερθετικό βαθμό. Εκεί χρήστηκε το δικαίωμα της ατομικής ιδιοκτησίας ως το υπέρτατο δικαίωμα, πάνω από το οποίο δεν υπάρχει κανένα άλλο. Εκεί μπήκε η φιλοσοφία βασικά της ατομικής ιδιοκτησίας ως πηγή εξουσίας των λίγων σε βάρος των πολλών. Γνώρισε κάποιες μεταμορφώσεις η ατομική ιδιοκτησία στην περίοδο του περάσματος από την δουλοκτητική κοινωνία στον φεουδαρχισμό. Η φεουδαρχική κοινωνία ήταν απόλυτα συγκεντρωτική, κατέληγε σε κάποιον βασιλιά ή αυτοκράτορα ή σουλτάνο, ο οποίος έκανε κουμάντο στη διαχείριση της γης
για λογαριασμό της δικής του εξουσίας, αλλά ως εκπρόσωπος του Θεού, στον οποίον είχε εκχωρήσει την ιδιοκτησία της γης. Έλεγε ότι αυτά όλα είναι του Θεού. Έλεγε ο Θεού. Εγώ είμαι εκπρόσωπος του Θεού, εγώ κανονίζω πώς θα γίνει. Και δεν υπήρχε ατομική ιδιοκτησία για ένα μεγάλο κομμάτι της φεουδαρχικής κοινωνίας, μέχρι που άρχισαν τα σπέρματα του καπιταλισμού να φυτρώνουν, να δημιουργούνται παραποτάμιες και παραθαλάσσιες πόλεις που ασχολήθηκαν με τη βιοτεχνία και με το εμπόριο. Οπότε οι δουλοπάρικοι, για να αποφύγουν την καταπίεση του μπουρζουά, του κατόχου του πύργου, του φεουδάρχη, κατέφευγαν σε αυτές τις πόλεις ως εργάτες και ως μαθητευόμενοι. Αυτή η διαδικασία όμως αποδυνάμωσε τόσο τους φεουδάρχες, όσο και τον εκπρόσωπό τους, τον βασιλιά ή τον αυτοκράτορα ή τον σουλτάνο. Οπότε αναγκάστηκε ο σουλτάνος, για να βρει συμμαχίες, να πουλάει κομμάτια γης ή να δωρίζει ως ιδιόκτητα κομμάτια γης σε παράγοντες που μπορούσαν να το εξασφαλίσουν μακροημέρευση στην εξουσία του. Από το 1535 μάλιστα και μετά, ιδιαίτερα όσον αφορά την Οθωμανική Αυτοκρατορία, με τις λεγόμενες διομολογήσεις, ο σουλτάνος πρόσφερε ιδιαίτερα ευνοϊκή μεταχείριση και ιδιαίτερα προνόμια στην αξιοποίηση του πλούτου διάφορων περιοχών και των λιμανιών επίσης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, σε γαλλικά και σε αγγλικά συμφέροντα, εξασφαλίζοντας τη στήριξη του Γάλλου Αυτοκράτορα και του Άγγλου Βασιλιά. Έτσι άρχισε το ύστερο Βυζάντιο και στην Οθωμανική Αυτοκρατορία η διαφοροποίηση της θεϊκής περιουσίας σε ιδιωτική περιουσία, γιατί αυτό υπαγόρευαν τα συμφέροντα της εξουσίας. Με τη Γαλλική Επανάσταση καταργήθηκε το δικαίωμα των μεγαλογιοκτημόνων, των βασιλιάδων, των αυτοκρατορών και του σουλτάνου πάνω στη γη, και για να προσετεριστούν οι δυνάμεις που έφεραν ένα καινούριο τρόπο παραγωγής, τον κεφαλαιοκρατικό τρόπο παραγωγής, όπου ο πλούτος κύρια παράγεται μέσω της μηχανής πια και όχι της γης και του εμπορίου, ήθελαν το πλεόνασμα που παρήγεται από τη γεωργία να διοχετευθεί προς τις επενδύσεις στη βάση της βιοτεχνίας και της βιομηχανίας. Έτσι έγινε η λεγόμενη πρωτογενή συσσόρευση, ως μια διαδικασία νόμιμη, γιατί έγινε και με παράνομες διαδικασίες, με ληστείες, με πειρατείες κτλ. Αλλά ο φυσιολογικός δρόμος ήταν ότι η Γαλλική Επανάσταση, δηλαδή το κεφαλαιοκρατικό σύστημα, για να αποδυναμώσει τους φεουδάρχες, μοίρασε την γη τους στους καλλιεργητές, οι οποίοι ήταν αδύναμοι να συσσωρεύσουν από το μικρό κλήρο που είχαν πλεόνασμα, γιατί ο μικρός κλήρος τους έφτανε μόλις να ζήσουν και μάλιστα σε άσχημη κατάσταση. Οπότε το πλεόνασμα που δημιουργούσε, το όποιο πλεόνασμα δημιουργούσαν οι αγρότες, οι ανεξάρτητοι πια, μέσω του εμπορίου πήγαινε στους τραπεζίτες, στους βιομήχανους, στους μεγαλέμπορους, στην καινούρια κοινωνική ηγεσία που είχε διαμορφωθεί. Αυτό το πέρασμα και η μεταμόρφωση της ιδιοκτησίας σε καπιταλιστική ατομική ιδιοκτησία άλλαξε ολότελα την αρχιτεκτονική της κοινωνίας,
η τεχνολογία και η επιστήμη άρχισε να δημιουργεί μέσα και συνθήκες αύξησης παραγωγής, εργαλεία, μηχανήματα, και έδινε τη δυνατότητα σε αυτόν που είχε ιδιοκτησία πάνω στα καινούργια μέσα παραγωγής, στα μηχανήματα και στα εργαλεία και στη γνώση για την αποτελεσματικότερη οργάνωση της παραγωγής, να μεγιστοποιούν εξυγχρονίζοντας τις διαδικασίες για μεγαλύτερη απόδοση των εργαζόμενων, να μεγιστοποιούν το κέρδος από την παραγωγή, το οποίο επέστρεφε συνήθως ως επέκταση της παραγωγικής διαδικασίας. Η ατομική ιδιοκτησία πάνω στα μέσα παραγωγής απόδειξε ότι το κυρίαρχο στη σχέση, την εμπράγματη σχέση, ιδιοκτήτη και ιδιοκτησίας, δεν είναι ο ιδιοκτήτης, αλλά είναι η ιδιοκτησία. Γιατί η ιδιοκτησία συμπεριφέρεται με έναν τρόπο επιτακτικής αύξησής της για να επιβιώσει απέναντι στον ανταγωνισμό της αντίπαλης ιδιοκτησίας. Και έτσι γεννιέται η φιλοσοφία «Ο θάνατος όλων των άλλων είναι η ζωή δική μου». Ο ανταγωνισμός θέργεψε, ο πρώιμος καπιταλισμός των πολλών εργοστασίων εξελίσσεται σε έναν καπιταλισμό όριμο των λίγων μεγάλων εργοστασίων, τα οποία έφεραν μεγαλύτερη παραγωγή, γρηγορότερη εμπορευματοποίηση των προϊόντων, μετακίνηση στο εμπόριο, διακίνηση στο εμπόριο. Αυτό επαναστατικοποίησε την τεχνολογία, τις επιστήμες, και δημιουργήθηκε αυτή η αντίληψη όπου χρέος του κάθε κατόχου ιδιοκτησίας είναι να μεγιστοποιεί το δικό του κέρδος, να το συγκεντρώνει, να το συσσωρεύει, πράγμα που οδήγησε από την απεικιοκρατία στον υπεριαλισμό, όπου κυριάρχησαν στον πλανήτη δύο ή τρεις μεγάλες δυνάμεις, διαδοχικά και παράλληλα κάποιες φορές. Φτάσαμε όμως σε ένα σημείο όπου η ατομική ιδιοκτησία με την παραδοσιακή της μορφή και έννοια χάνει την ταυτότητά της. Δεν είναι μια εμπράγματη σχέση προσώπου προς πράγμα. Γίνεται μια σχέση υποδούλωσης του προσώπου από το πράγμα. Μέσα από την φετιχοποίηση του εμπορεύματος, όπου το προϊόν των εργαζόμενων φεύγει από τα χέρια τους, γιατί δεν ορίζουν αυτοί ούτε την παραγωγή του ούτε τη διανομή του, και στέκεται απέναντί τους και τους ζητάει την υποταγή τους, αλλιώς αποξενωμένο όπως είναι αυτό από τα χέρια των παραγωγών, από τους παραγωγούς του, η παραγωγή του κινδυνεύουν να μην είναι άνεργοι, να μην έχουν εισόδημα, να περιθωριοποιηθούν οικονομικά και κοινωνικά. Πάνω σε αυτή την αντίληψη χτίστηκε ο καπιταλισμός, ο οποίος γνώρισε πολλές φάσεις ανάπτυξης, μέχρι που φτάσαμε σήμερα, όπου κατά πολλούς ο πλανήτης αποτελεί ιδιοκτησία κατά
ένα ποσοστό πάνω από 60%, ελάχιστον μεγάλο κέφαλο κρατών του πλανήτη. Έχουμε φτάσει σχεδόν στην απόλυτη εξουσία του κεφαλαίου πάνω στην κοινωνία και στην ανθρωπότητα. Μια ομάδα ερευνητών από το Ομοσπονδιακό Πολυτεχνείο της Ελβετίας αποφάσισε να ερευνήσει το θέμα του σε ποιον ανήκει ο πλανήτης. Ποιος κάνει κουμάντο στην παγκόσμια οικονομία. Ποιος κάνει κουμάντο στην ανθρωπότητα. Και ποια είναι η προοπτική της. Έβαλαν λοιπόν στοιχεία από επιχειρήσεις από όλον τον πλανήτη, 37 εκατομμύρια δεδομένα, τα πέρασαν στον υπολογιστή σε ένα πρόγραμμα που ανάπτυξαν. Μετοχολόγια, πελατολόγια, δίκτυα, καθετοποιήσεις οικονομικών συγκροτημάτων και διαπίστωσαν ότι τα 37 εκατομμύρια δεδομένα οδηγούν σε 1063 κέντρα ελέγχου του παγκόσμιου παραγωγικού μηχανισμού και του παγκόσμιου πλούτου. Αυτό όμως δεν έφτανε και συνέχισαν, ακολούθησαν και άλλοι ερευνητές και ξαναεπεξεργάστηκαν όλα αυτά τα στοιχεία των 35 εκατομμυρίων δεδομένων που οδήγησαν στα 1063 κέντρα ελέγχου του παραγωγικού μηχανισμού του πλανήτη. Και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι μεταξύ αυτών υπάρχει κι άλλη διαπλοκή η οποία οδηγεί σε όλο και λιγότερους ιδιοκτήτες των μέσων παραγωγής, της οικονομίας του πλανήτη. Και κατάληξαν στα 147 μεγάλα οικονομικά συγκροτήματα που κινούν την παγκόσμια οικονομία. Μια άλλη ερευνήτρια πήρε αυτά τα στοιχεία και προσπάθησε να δει σε ποια νομικά ή φυσικά πρόσωπα οδηγούν. Και διαπίστωσε ότι από τα 143, τα 50 αυτά παγκόσμιας εμβέλειας και δράσης οικονομικά συγκροτήματα ανήκουν στην οικογενειακή δυναστεία των Ρότσιλτς. Δεν θα ανήκουν άλλα τόσα στους Ροκφέλλερ. Τα υπόλοιπα τα μοιράζονται οι υπόλοιποι. Στην ουσία δηλαδή δεν είναι ούτε 143 αυτά τα συγκροτήματα που ελέγχουν την παγκόσμια οικονομία και ταλαιπωρούν την ανθρωπότητα και καταστρέφουν και τη φύση. Γιατί το ουσιαστικό πια είναι ότι δεν αρκούνται στο να κερδίσουν. Σπαταλούν τους πόρους του πλανήτη. Οδηγούν την ανθρωπότητα να ζει σε συνθήκες αναξιοπρέπειας. Εκατομμύρια παιδιά πεθαίνουν κάθε μέρα από την πείνα. Για να έχουν αυτοί οι ελάχιστοι την ψευδέστηση ότι κάνουν κουμάντο στον κόσμο. Αγνοούν βέβαια ότι στην ανθρώπινη ιστορία υπήρξαν πάντα δυναστείες, αυτοκρατορίες, φασισμοί, απολυταρχικά καθεστώτα, αλλά κανένα δεν επιβίωσε γιατί. Γιατί απλούστατα καμία εξουσία δεν μπόρεσε να ελέγξει απόλυτα τον ανθρώπινο νου. Τη δίψα των ανθρώπων να ζήσουν ελεύθεροι με αξιοπρέπεια και σε συνθήκες κοινωνικής ισότητας, σε συνθήκες πραγματικής δημοκρατίας και οικουμενικής ειρήνης. Άρα αποδείχνεται από τις εξελίξεις ότι η ιδιοκτησία τελικά
όσο υπάρχει, θα δημιουργεί εξουσία των λίγων πάνω στους πολλούς, και αν αυτό το πράγμα συνεχιστεί με τα φαινόμενα που βλέπουμε να εξελίσσονται καθημερινά, είτε ως καιρικά φαινόμενα, είτε ως τρύπο του όζοντος, είτε ως υπερβολική ρήπανση του περιβάλλοντος, όπου σύμφωνα με υπολογισμούς αντίστοιχων επιστημών και μετρήσεων που γίνονται, 25.000 είδη μορφών ζωής κάθε χρόνο καταστρέφονται, χάνονται. Κάποιοι, με την έννοια της επιστημονικής φαντασίας, λένε πως αν συνεχίσουμε έτσι, η ζωή που θα διαδεχθεί τον άνθρωπο πάνω στον πλανήτη θα είναι οι κατσαρίδες. Να μου πεις, αν μπορείς, σε απλές γραμμές να καταλάβουμε το νόημα, καταρχήν για την έννοια της αυτοκτησίας που γράφεις μέσα στο βιβλίο σου, και η δεύτερη είναι να μας πεις λίγα πράγματα για την έννοια της ιδιωτικότητας, μια προσέγγιση, ας πούμε, τι σημαίνει ιδιωτικότητα. Η έννοια της αυτοκτησίας προέκυψε κάπου στις αρχές του καπιταλισμού από τους τότε θεωρητικούς που προσπαθούσαν να κατανοήσουν και να καταγράψουν τις διαδικασίες περάσματος από το φεουδαλισμό στον καπιταλισμό. Η ιδέα είναι ότι ό,τι δημιουργεί ο άνθρωπος είναι ατομική του ιδιοκτησία, είναι δικό του. Και για τον πρόσθετο λόγο ότι αφού ο άνθρωπος ανήκει στον εαυτό του, ό,τι δημιουργεί το ανήκει και αυτό. Αλλά το ερώτημα είναι για τη μεγάλη αντίφαση της εαυτοκτησίας του ατόμου, η πηγή όλων των μορφών ατομισμού που γεννήθηκε πάνω από αυτή την ιδέα. Είναι ο άνθρωπος προέκυψε όπως τα μανιτάρια την άνοιξη στο χωράφι, ή βγήκε μέσα από μια αγωνιώδη, αργόσυρτη και βασανιστική διαδικασία, αυτού που είπαμε στην αρχή, των ανθρώπινων συνόλων που προσπάθησαν από τη θέση του τετράποδου να μετεξελιχθούν για να επιβιώσουν, όχι για τίποτα άλλο. Δεν μπορούσε να επιβιώσει ο άνθρωπος διαφορετικά αν δεν μετεξελισσόταν για να χρησιμοποιήσει τη φύση, τους νόμους της φύσης. Να ανακαλύψει τα απλούστερα μέσα, εργαλεία για να μπορέσει να επιβιώσει. Αν λοιπόν ο άνθρωπος δεν γεννήθηκε ως μανιτάρι στη φύση, αλλά είναι δημιούργημα ενός κοινωνικού συνόλου, εκεί μέσα έγινε άνθρωπος, εκεί μέσα έμαθε να σκέφτεται, εκεί μέσα έμαθε να περπατάει όρθιος, έμαθε να τρέχει, έμαθε να χρησιμοποιεί το χέρι του, έμαθε να σκέφτεται και να διαμορφώνει γλώσσα, να αποκτά εμπειρίες οι οποίες μεγάλωναν τον εγκέφαλό του και του άνοιξαν τα μάτια και το μυαλό να δει τι μπορεί να αξιοποιήσει από τη φύση για να ζήσει και πώς μπορεί να το αξιοποιήσει. Όχι για να φάει μια φορά, αλλά για να ζήσει το διενεκές. Κατά συνέπεια, αν το άτομο ανήκει στο κοινωνικό σύνολο, δεν υπάρχει αυτοκτησία με την έννοια του ότι δεν έχω ανάγκη την κοινωνία. Και ο σκοπός του ατόμου είναι να αρπάξει όσα περισσότερα μπορεί από την κοινωνία για να τα κάνει ιδιοκτησία του. Αυτό είναι η απόλυτη σχιζοφρένεια, δεν διαπιστώνεται από καμιά ανθρώπινη επιστήμη και δεν συμβάζεται με καμιά ανθρώπινη λογική. Αυτή η παρανόηση στην οποία έπεσε και ο Τζον Λοκ και πολλοί άλλοι της εποχής του, και ο Χόμπς και λοιπά και λοιπά, και ο Καντ και ο Έγελος ακόμα, κάποτε πρέπει να σταματήσει. Και πρέπει να σταματήσει πριν είναι αργά. Και δεν μπορούμε
Όχι μόνο σαν κοινωνικά σύνολα να επιβιώσουμε, αλλά ούτε ως άτομα. Γιατί αν λείψει το κοινωνικό σύνολο που εξασφαλίζει ασφάλεια στον καθένα μας και σχετική ελευθερία σε αυτές τις συνθήκες, τότε δεν υπάρχει καμία σωτηρία για το άτομο. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη θεωρητική ψευδέστηση, για να μην πω απάτη, η οποία έγινε και αυταπάτη, γιατί πολλοί άνθρωποι την πίστεψαν και τη θεωρούν ακόμα σαν μια ιερή ιδέα. Δεν υπάρχει εαυτοκτησία. Το εγώ γεννιέται μέσα στο εμείς και ανήκει στο εμείς. Και μπορεί να υπάρξει το εγώ και να εξελιχθεί μόνο μέσα σε ένα εμείς που όλοι σκέπτονται για τον έναν και ο ένας για όλους. Διαφορετικά δεν υπάρχει μέλλον. Όλη αυτή που έγινε και ιδεολογία στη συνέχεια, που την πήραν διάφοροι μεγαλοσχήμονες επιστήμονες, Χάγεκ, Φρίντμαν κλπ, και προσωποποιήθηκε στην πολιτική της Σάτσερη, του Ρίγκαν, και την πήρε ο νεοφιλελευθερισμός στη συνέχεια και την έκανε ό,τι την έκανε σήμερα, είναι οι πνευματικές αλυσίδες της ανθρωπότητας, τις οποίες πρέπει να τις σπάσουμε. Κατανοώντας ότι εμείς δεν είμαστε παρά το ένα κλάσμα, εμείς είμαστε το όλον του ενός κλάσματος που είναι ο καθένας από εμάς. Και μόνο ως όλον, αλληλέγγυο, συνεργαζόμενο, οραματιζόμενο, δημοκρατικό και ειρηνικό, μπορεί να επιβιώσει το ανθρώπινο γένος. Ωραία. Θες να μου πεις και λίγα πράγματα για την έννοια της ιδιωτικότητας. Η ιδιωτικότητα, με την έννοια ότι εγώ δεν ανήκω σε σύνολο, οδήγησε σε αυτό που οι αρχαίοι το ονόμασαν ιδιωτεία. Και ως τέτοιο το γνωρίζουν, το έχουν αφομοιώσει και όλες οι άλλες γλώσσες. Να θυμηθούμε εκείνη την ρίση του Περικλή που διάβασε για τους νεκρούς, τους πρώτους νεκρούς του Πελοποννησιακού πολέμου, όπου είπε όσοι δεν ασχολούνται με τα κοινά και ασχολούνται μόνο με το τομαράκι τους, εκλαϊκευμένο, ναι, δεν είναι ήσυχοι, είναι άχρηστοι και αχρήοι. Αυτό το ζούμε σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας, ότι όσοι θέλησαν να ξεκόψουν τον εαυτό τους αποκτώντας πλούτο σε βάρος της υπόλοιπης κοινωνίας, εξελίχθησαν σε αντικοινωνικά όντα, εξελίχθησαν σε διαταραγμένες προσωπικότητες, όπως τους χαρακτήρισε ο Φρόιντ, εξελίχθηκαν σε εχθρούς των συνανθρώπων τους, εχθρούς της κοινωνίας και καταστροφής του ανθρώπινου πολιτισμού. Γιατί πίστεψαν ότι μπορούν μέσα από χειράνθρωπους σαν το Χίτλερ και διάφορους άλλους φαντασμένους ότι θα μπορούσαν να κυριαρχήσουν πάνω στην ανθρωπότητα, παραγνωρίζοντας την μεγάλη ιστορία που έχει η ανθρωπότητα στην διαρκή εξέλιξή της από τον πρωταγωνισμό σε έναν οικουμενικά ουμανιστικό πολιτισμό, τον πολιτισμό της κοινωνικής ισότητας. Κατά συνέπεια, όλοι όσοι μέσα μας κουβαλάμε ακόμα τέτοια ιδεολογική σαβούρα, οφείλουμε να θεραπευθούμε, να κάνουμε προσπάθεια μέσα από την αυτομόρφωση, από τη μελέτη, από τη συζήτηση, από το διάλογο, να αυτοθεραπευθούμε και να επιστρέψουμε στο εμείς, γιατί μόνο εκεί μέσα μπορούμε να ξαναβρούμε τον ορισμό του ανθρώπου και να κατανοήσουμε τον προορισμό του ανθρώπου, που δεν είναι άλλος παρά, παρά η επιβίωση, η βελτίωση των συνθηκών ζωής και η ευτυχία. Και να κατανοήσουμε ότι δεν είμαστε κατακτητές της φύσης. Δεν είμαστε εχθροί των συνανθρώπων μας. Είμαστε το στολίδι αυτού, το αναρχοτελεύθετου, του μεγαλοπρεπού σύμπαντος και η συνείδησή του. Γιατί αν πάψει να υπάρχει το ανθρώπινο γένος, δεν έχει νόημα να υπάρχει και το σύμπαν.
Τους είπαν υπάρχει τυχαία, αφεύτου. Αλλά τη μεγάλη σημασία στο σύμπαν τη δίνει ακριβώς το γεγονός ότι σε αυτό μέσα διαμορφώθηκαν συνθήκες να αναπτυχθεί ζωή, να αναπτυχθεί ο πολιτισμός. Η μεγαλύτερη ιδέα που θα μπορούσε να έχει ο άνθρωπος είναι ακριβώς να εξασφαλίσει την επιβίωσή του και να εξελιχθεί σε μια συμπαντική οντότητα και να διαμορφώσει ένα συμπαντικό διαπλανητικό πολιτισμό. Αντί αυτού, οι εξουσίες αποσπούν δυνάμεις από την κοινωνία που παράγουν πλούτο, να μην παράγουν τον πλούτο που χρειάζεται ο άνθρωπος, οι τοπικές, περιφερειακές, εθνικές και η ανθρωπότητα ολόκληρη κοινωνίες, αλλά να παράγουν προϊόντα και υπηρεσίες εξουσίας. Όπλα καταστροφής, μαζικής καταστροφής. Έχει δημιουργήσει αυτός ο εγωισμός των ιδιοκτητών των μέσων παραγωγής, αυτός ο εγωισμός των σφετεριστών του ανθρώπινου πλούτου, αυτός ο εγωισμός των καταστροφέων του πλανήτη, έχει δημιουργήσει μια ψευδέστηση ότι και αν καταστραφεί ο πλανήτης, αυτοί θα πάνε στο διάστημα να ζήσουν. Και αγωνίζονται να βρουν τρόπο να πάνε στον Άρη, ο οποίος μπορεί θεωρητικά να φιλοξένησε κάποτε κάποιο πολιτισμό, αλλά είχε το ίδιο μυαλό με εμάς και καταστράφηκε, αντί να κοιτάξουν τον πραγματικό παράδεισο που είναι ο πλανήτης Γης, να τον προσέξουν, να τον φροντίσουν, ώστε να είναι ικανός να θρέφει τον πολιτισμό του, να θρέφει τον πληθυσμό που υπάρχει και να διατηρεί τον ανθρώπινο πολιτισμό σε μια διαρκή εξέλιξη προς έναν οικουμενικό ουμανισμό. Πριν πάμε να μιλήσουμε λίγο για, για το θέμα με τις αταξικές κοινωνίες και τις προσπάθειες που γίνανε για αυτά τα πράγματα, θέλω να μου πεις με λίγα λόγια, νομίζω σε αυτό το βιβλίο το γράφεις ή και στα δύο, δεν το θυμάμαι, τέλος πάντων. Γράφεις ότι η σκέψη του Άνταμ Σμιθ, που θεωρείται ο κορυφαίος φιλελεύθερης, ας πούμε, ιδεολογίας γενικά, ότι αυτός της έδωσε τις βάσεις της και την υποστήριξε, ότι έχει κακοποιηθεί σε αρκετά σημεία από τους θεασότες της ελεύθερης αγοράς, της λεγόμενης ελεύθερης αγοράς. Θες να μου πεις κάποια λίγα στοιχεία γι' αυτό? Ναι, ναι. Καταρχήν, ο Άνταμ Σμιθ δεν υπήρξε απολογητής του αναρχόμενου κεφαλαίου. Υπήρξε ο άνθρωπος που προσπάθησε να κατανοήσει και να παρουσιάσει τους νόμους κίνησης της κοινωνίας από τη μια μορφή της, τη φεουδαρχική, στην καπιταλιστική. Και επειδή δεν είχε γίνει ακόμα η Γαλλική Επανάσταση, δεν είχε καθεστωτικοποιηθεί ο καπιταλισμός, προσπάθησε ως άνθρωπος που ήθελε πράγματι την πρόοδο από το φεουδαρχισμό στον καπιταλισμό, να καταγράψει κάποιους νόμους. Και το βασικό που είπε είναι ότι στο καινούριο που γεννιέται, το συμφέρον του ενός πρέπει να εξυπηρετεί και το συμφέρον του άλλου. Το παράδειγμα το περίφημο με το χασάπι. Πας στο χασάπι και σου δίνει κρέας, δεν σου το δίνει γιατί σε πονάει, σου το δίνει γιατί τον συμφέρει να το πουλήσει. Και σαν σε συμφέρει να πάρεις το κρέας να φας για να ζήσεις. Είχε την ατυχία ή την ατυχή έμπνευση να αναφέρει μια φορά μονάχα στον πλούτο των εθνών το αόρατο χέρι. Μια φορά. Και το ανέφερε σκοπτικά για να προβληματίσει ότι αφού η οικονομία πρέπει να στηρίζεται πάνω στο αμοιβαίο συμφέρον, που σημαίνει όσοι την εκμετάλλευση, συνεργασία για το αμοιβαίο συμφέρον, δεν χρειάζεται κανένα αόρατο χέρι, δεν χρειάζεται καμία μεταφυσική δύναμη. Ενδεχόμενα δεν χρειάζεται και κράτος, θα μπορούσα να ερμηνεύσω εγώ τη σκέψη του Άνταμ Σμιθ με αυτή τη διατύπωση. Όσοι είχαν συμφέρον είναι ο θεμελιωτής του φιλελευθερισμού
και ο πατέρας της πολιτικής οικονομίας, ο Άνταμ Σμιθ, θεωρείται. Αγνοούν όμως όλοι ότι ο Άνταμ Σμιθ δεν έγραψε μόνο τον πλούτο των εθνών. Έγραψε και τη θεωρία των συναισθημάτων, όπου εξυμνεί το ανθρώπινο όν για τις αρετές του, για τα όνειρά του, για τους ευγενείς αγώνες του, για την δικαιοσύνη, για την κοινωνική ισότητα. Όλα αυτά τα γνούν, τα σβήνουν. Πλαστογραφούν τον ίδιο τον Άνταμ Σμιθ για να έχουν κάποια αναφορά, όπως οι μάγοι είχαν αναφορά σε κάποιο θεό ή όπως το ιερατείο, το σκοταδιστικό αναφέρεται σε κάποιους θεούς, κάποιους αγίους, κάποιους τέτοιους. Το ίδιο κάνουν όλοι αυτοί που απολογούνται κακοποιώντας τον Άνταμ Σμιθ. Παραγνωρίζουν επίσης ότι ο Άνταμ Σμιθ κατηγόρησε τους επιχειρηματίες, τους οποίους τους ονόμασε μια ύποπτη κοινωνική τάξη, ότι διαμαρτύρονται για τα μεροκάματα που πληρώνουν στους εργάτες, αλλά αποκρύβουν τα τεράστια κέρδη που αποκομίζουν από τους παίρνοντες εργάτες. Δηλαδή θέλω να πω ότι όπως κάθε άνθρωπος που εκφράζει μια σκέψη, και μάλιστα άνθρωποι του διαμετρήματος του Άνταμ Σμιθ που εκφράζουν ένα πλούτο σκέψεων, που προσπαθεί να καταγράψει τη δυναμική της κίνησης της ανθρωπότητας, να τον κάνουν πατριάρχη τους και μάσκα τους για να κρύψουν τη δική τους βουλημία, δεν είναι λογικό. Είναι σύμπτωμα ψυχασθένειας, είναι σύμπτωμα μισανθρωπισμού. Έχει πολλές αναγνώσεις και ο Άνταμ Σμιθ, όπως πολλές αναγνώσεις έχει και ο Κάρολος Μάρξ, όπως πολλές αναγνώσεις έχουν όλοι οι μεγάλοι στην ιστορία της ανθρωπότητας. Και τις περισσότερες από όλες τις αναγνώσεις έχει βέβαια ο Πλάτωνας. Λοιπόν, να πάμε τώρα λίγο στο βιβλίο σου περί άμεσης δημοκρατίας και αταξικών κοινωνιών. Να πω ότι το πρώτο βιβλίο, η κουβέντα που τελειώσαμε τώρα για την ατομική ιδιοκτησία, ένα από τις εκδόσεις Κουκίδες, να μην το ξεχάσω. Και αυτό το βιβλίο που θα συζητήσουμε τώρα είναι από τις εκδόσεις Νησίδες, δεν είναι? Ναι, ναι, Θεσσαλονίκη. Μπράβο. Το οποίο εγώ προσωπικά, θα εκφράσω τώρα μια προσωπική άποψη, το θεωρώ πάρα πολύ καλό βιβλίο για κάποιον που δεν ξέρει. Όχι μόνο για κάποιον που δεν ξέρει τίποτα από όλα αυτά, για κάποιον που θέλει να έχει πράγματα, πολλά πράγματα μαζεμένα για αυτή την πορεία, ας πούμε, της ανθρωπότητας και τις προσπάθειές της. Θα σου θέσω ένα γενικό ερώτημα, το οποίο νομίζω ότι έχει και κάποια ουσία. Μέσα σε όλο αυτό το βιβλίο, το διαπερνά η σκέψη σου, ο ισχυρισμός ότι η πορεία της ανθρωπότητας σημαδεύεται με σημαντικό τρόπο από τους αγώνες της για ταξικές και ισότιμες κοινωνίες. Ναι. Από την άλλη, κάποιος με αντίθετη άποψη μπορεί να σου πει ότι αυτό αποτελεί παραχάραξη της ανθρώπινης ιστορίας, αφού οι αγώνες αυτοί ούτε σημάδεψαν ισχυρά την ανθρώπινη ιστορία, ούτε τελικά πέτυχαν τα αναμενόμενα για αυτούς τα αποτελέσματα, γιατί ισχύει και αυτό που λέμε, πρέπει να υπάρχει κάποιο αποτέλεσμα. Κάτι να βλέπεις για να πεις ότι κάτι αξίζει τον κόπο. Δεν το υιοθετώ. Λέω ότι μπορεί να πούνε αυτοί που θα σου αντιτάξουν κάτι. Τι απαντάς αυτό? Θα έλεγα έτσι μονολεκτικά να διαβάσουν το βιβλίο για να δουν ότι δεν είναι τα πράγματα έτσι όπως τα λένε. Να πω δύο λόγια πριν πώς έφτασα σε αυτό το βιβλίο. Γράφω εδώ και 50 χρόνια περίπου, ίσως και περισσότερο. Στην τελευταία φάση της δημιουργίας μου ξεκινάω με το βιβλίο «Αμερικανισμός και παγκοσμιοποίηση. Η οικονομία του φόβου και της παρακμής», που εκδόθηκε από τις εκδόσεις Παπαζήση, όπου μελετάω το είναι, το σήμερα, σε ποια φάση βρίσκεται η ανθρωπότητα και τι προβλήματα έχει. Όταν τέλειωσε αυτό το βιβλίο, δέχτηκα ερωτήματα. Και ερωτήματα που έκανα ο ίδιος στον εαυτό μου. Ωραία αυτά.
Έτσι είμαστε. Μπορούμε να αλλάξουμε. Και αν ναι, προς ποια κατεύθυνση. Και το μπορούμε τι σημαίνει. Θα ζητήσουμε από κάποιον να μας αλλάξει ή είναι δικό μας χρέος να το κάνουμε αυτό. Οπότε είπα, εντάξει, η παγκοσμιοποίηση και ο αμερικανισμός είναι η σημερινή κατάσταση, προσπάθεια του σκληρού πυρήνα του παγκοσμιοποιημένου κεφαλαίου να με μια ενιαία παγκόσμια κυβέρνηση να κάνει κουμάντο στην ανθρωπότητα, οι λίγοι, 5-10, και να ρομποτοποιήσουν την υπόλοιπη κοινωνία. Υπάρχει διέξοδος. Αναγκάστηκα λοιπόν να αναζητήσω την ιστορία όλη της ανθρωπότητας και να μελετήσω πώς η ανθρωπότητα που ξεκίνησε με τις καλύτερες των προϋποθέσεων στις δυσμενέστερες συνθήκες της, ως κοινωνία της ισοκατανομής, κατάληξε σε αυτό τον εφιάλτη που ζούμε σήμερα. Και έπιασα από την αρχή και μελέτησα την ανθρώπινη ιστορία και διαπίστωσα ότι σε όλη τη διαδρομή του ιστορικού χρόνου και σε όλο τον πραγματικό υφιστάμενο χώρο του πλανήτη Γη, οι άνθρωποι από τότε που έχασαν την ελευθερία τους να συναποφασίζουν, να είναι αλληλέγγυοι, να μοιράζονται ανάλογα με τις ανάγκες τους στη λογική της αναλογικής ισοκατανομής, αυτό που παρήγαγαν και τον πλούτο τους, πώς κατέληξαν εκεί, σε αυτό το εμφιάλτη που ζούμε σήμερα. Και διαπίστωσα ότι όλα τα κοινωνικά σύνολα, μικρά ή μεγάλα, από τη στιγμή που έπαψαν να είναι ενιαία και διασπάστηκαν σε εξουσιαστές και εξουσιαζόμενους, σε εκμεταλλευτές και υποεκμετάλλευση, σε πλούσιους και φτωχούς, δεν σταμάτησαν ποτέ. Οι μεν πλούσιοι να θέλουν να διαιωνίσουν την δική τους κυριαρχία, τη δική τους εξουσία, οι δε φτωχοί, η παραγωγή του πλούτου και η δημιουργία του πολιτισμού, να αγωνίζονται, να οδηγήσουν τα πράγματα σε καλύτερες συνθήκες, σε συνθήκες κοινωνικής ισότητας. Και αυτό το έκαναν άπειρες φορές. Ενδεικτικά αναφέρω κάποια παραδείγματα στο βιβλίο, ναι, που δείχνουν μια συνέχεια και στο χώρο και στο χρόνο. Δεν υπάρχει καμιά περιοχή στον πλανήτη όπου οι φτωχοί δεν αγωνίστηκαν για να καταργήσουν την ανισοκατανομή, να καταργήσουν την ανισότητα και να ζήσουν σε συνθήκες ισότητας. Δεν υπάρχει κανένας χρόνος που το ανθρώπινο είδος σταμάτησε να αγωνίζεται για να σπρώξει την ιστορία πιο μπροστά. Δεν υπάρχει καμία συνέχεια δηλαδή ως προς αυτό. Είναι συνεχές. Δεν υπάρχει ασυνέχεια. Ναι, είναι ένα συνεχές φαινόμενο το οποίο εξελίσσεται και ποσοτικά και ποιοτικά. Και φτάσαμε σήμερα με τη βοήθεια πάντα των δημιουργημάτων της ανθρωπότητας, της επιστήμης και της τεχνολογίας, να μπορούμε να ζήσουμε σε ένα πραγματικό παράδεισο όπου ο καθένας μας μπορεί να εργάζεται μία, το πολύ δύο ώρες την ημέρα με τη βοήθεια της σύγχρονης επιστήμης και τεχνολογίας και να παράγει όλα τα αναγκαία αγαθά για τη σωματική του και τη μελλοντική του εξέλιξη. Για μια ειρηνική ζωή. Βέβαια, οι εξουσιαστές προσπαθούν αυτό, αυτή την πορεία της ανθρωπότητας, αυτό που ο Πριγκοζίν το ονόμασε το βέλος του χρόνου, δηλαδή την πορεία της ανθρωπότητας από το χτες στο σήμερα και από το σήμερα στο αύριο, το οποίο μεθαύριο θα γίνει χτες, άρα ιστορία. Πράγμα που καταλήγουμε στη λογική διαπίστωση ότι σήμερα
διαμορφώνουμε το αύριο. Και δεν πρέπει να περιμένουμε από κανέναν να μας το διαμορφώσει, είτε μεσία, είτε προφήτη, είτε αρχηγό, είτε ηγέτη, είτε κάποια πρωτοπόρα ή κάποια προοδευτική πρωτοπορία. Αυτά όλα η ιστορία τα έχει ξεπεράσει. Γι' αυτό και το 2011 οι πλατείες της Νότιας Ευρώπης γέμισαν από τις κοινωνίες οι οποίες άφησαν τους καναπέδες και πήγαν στις πλατείες και μίλησαν για πρώτη φορά τόσο αποφασιστικά για την άμεση δημοκρατία. Εγώ θυμάμαι όταν ήμουν φοιτητής, θεωρούσα προοδευτικό να αγωνίζομαι για το 1-1-4 και για την αστική δημοκρατία, γιατί είχε τσαλαπατηθεί και αυτή τότε. Ας σκεφτούμε λοιπόν από το 1965 με τα έκτροπα της μοναρχίας και της αμερικάνικης και της ελληνικής δουλικής ολιγαρχίας δημιουργήθηκαν εκείνα τα γεγονότα μέχρι το 2011. Τι πρόοδο έκανε το ανθρώπινο μυαλό? Δεν αγωνίζονταν να βελτιώσει το εκμεταλλευτικό σύστημα. Αλλά το 2011 η νεολαία κυρίως και οι εργαζόμενοι μίλησαν για την άμεση δημοκρατία. Και δεν φτάσαμε εκεί έτσι συμπτωματικά και τυχαία. Ούτε υπήρξε κάποιος που παρέσυρε τάχα μου της κοινωνίας σε αυτή την επιλογή και σε αυτή την διεκδίκηση. Είναι όλα όσα συνέβησαν από την αρχή της ιστορίας της ανθρωπότητας μέχρι τώρα. Στο ανθρώπινο νου συσσωρεύεται όλη αυτή η εμπειρία, όλη αυτή η γνώση, η οποία μετασχηματίζεται σε αυτογνωσία, ατομική και συλλογική, γίνεται συνείδηση, γίνεται πρόταση ζωής, γίνεται στρατηγική επιλογή για να πάει η ανθρωπότητα να ξεφύγει από τη μέγενη των εκμεταλλευτικών συστημάτων και να προχωρήσει σε ένα σύστημα όπου οι άνθρωποι μπορούν και οι δυνατότητες του πλανήτη επαρκούν να ζήσουν χωρίς να αυτομισούνται, να αυτοκαταστρέφονται, να αλληλοσκοτώνονται. Θέλω να μου πεις λίγο, γιατί αυτό έχει πολύ συζητηθεί το θέμα, με λίγα λόγια, αν μπορείς. Αυτό το περιβόητο σύστημα των καντονιών της Ελβετίας, πόση σχέση έχει με αυτό που λένε με την άμεση δημοκρατία? Γιατί υπάρχει πάρα πολύ αυτή η κουβέντα και σχεδόν η Ελβετία, το σύστημα της ταυτίζεται με την τότε δημοκρατία και ότι είναι και πιο εξελιγμένη από εκείνη τη δημοκρατία της εποχής εκείνης κτλ. Θες να μου πεις λίγα λόγια γι' αυτό? Η Ελβετική Ομοσπονδία υπάρχει από το 1200 περίπου. Ήταν το μήλον της έρηδος μεταξύ των Γάλλων, των Ιταλών, των Γερμανών. Κάθε μια από αυτές τις δυνάμεις, ανάλογα με τη δυναμική της και την ιστορική της εξέλιξη, ήθελε να αφομοιώσει την Ελβετική Ομοσπονδία ή κομμάτια, καντόνια της Ελβετικής Ομοσπονδίας. Κατάφεραν τα Ελβετικά καντόνια, οι Ελβετοί, αυτή την συμμαχία που είχαν κάνει το 1200 τόσο, να την βελτιώνουν σταθερά. Και το πρώτο δημοκρατικό σύνταγμα θεσπίστηκε το 1844 και από τότε εξελίχθηκε. Στηρίχθηκε πάνω στην διοικητική αυτονομία του κάθε καντονιού, ας το πούμε του κάθε νομού, για να γίνει κατανοητότερος όρος, που σημαίνει κάθε καντόνι έχει τη δική του κυβέρνηση, τους δικούς του νόμους, το δικό του κοινοβούλιο, αλλά έχει ταυτόχρονα και μία ομοσπονδιακή κυβέρνηση, η οποία
έχει τον κύριο λόγο σε βασικά θέματα εξωτερικής πολιτικής, διπλωματίας, περίπτωση πολέμου κτλ. Άμυνας και τα ρέστα. Είναι πράγματι, σε σύγκριση με τα άλλα αυταρχικά, μοναρχικά καθεστώτα όλης αυτής της περίοδου, ένα βήμα προοδευτικό. Γιατί υπάρχει ένας περιορισμός της κεντρικής εξουσίας σε ορισμένα μονάχα καθήκοντα και μία αποκέντρωση των αποφάσεων για τις τοπικές κοινωνίες. Αυτό το πείραμα έχει εδώ και αρκετά χρόνια εκφυλιστεί. Μόνο δύο κοινότητες είναι τώρα όπου αποφασίζει η Γενική Συνέλευση του Δήμου, της κοινότητας. Το Απεντσέλ και το Τουργκάου, αν δεν κάνω λάθος. Και δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς, γιατί η Ελβετία έγινε το θησαυροφυλάκιο όλων των καταχρηστών, του δημόσιου πλούτου των χωρών τους. Έγινε το πλυντήριο του βρώμικου χρήματος από το εμπόριο όπλων, το εμπόριο ανθρώπων, το εμπόριο ναρκωτικών. Όλα τα κλεμμένα όλων των εξουσιών του πλανήτη κατατίθενται στις τράπεζες Ελβετίας γιατί είχαν μια σιγουριά. Τώρα βέβαια και αυτό το σύστημα αρχίζει να κινδυνεύει με την έννοια ότι έγινε γνωστό. Και δεν μπορεί μία χώρα η οποία είναι το Βατικανό του καπιταλισμού, ένα Βατικανό που συνεργάστηκε με τον Χίτλερ, στήριξε τον Χίτλερ στον πόλεμο με παραγωγή όπλων και με άλλες διευκολύνσεις, να χαρακτηριστεί άμεση δημοκρατία, γιατί άμεση δημοκρατία και κεφάλαιο δεν μπορούν να συνυπάρξουν. Γιατί το κεφάλαιο, η ατομική ιδιοκτησία, χωρίζει την κοινωνία σε αντιμορφωμένες μερίδες. Η άμεση δημοκρατία ενώνει την κοινωνία μέσα από την κοινωνικοποίηση των μέσων παραγωγής, μέσα από την αυτοδιαχείριση της οικονομίας, μέσα από την κοινωνική αυτοδιεύθυνση, και δεν μπορεί να θέλουμε στα σοβαρά να υποστηρίξουμε ότι όπου το κεφάλαιο πριτανεύει στη λήψη των αποφάσεων και τα συμφέροντα των ελάχιστων τραπεζιτών καθορίζουν την πορεία μιας χώρας, να θεωρηθεί άμεση δημοκρατία. Υπάρχει μια παραξήγηση γύρω από το όνομα άμεση δημοκρατία από το γεγονός ότι πολλοί υποστηρίζουν ότι η άμεση δημοκρατία μπορεί να υπάρξει και σε συνθήκες καπιταλισμού. Κάποιοι μάλιστα ορίζουν ως πρότυπο άμεσης δημοκρατίας το λεγόμενο Άγιο Όρος. Τελευταία έφτασαν κάποιοι να θεωρούν άμεση δημοκρατία και την Αμερική, τις ΗΠΑ, επειδή λέει έβγαλαν μαύρο πρόεδρο. Αδυνατούν να κατανοήσουν τους νόμους της κίνησης κοινωνίας. Και γι' αυτό έχουμε ακούσει πάρα πολλά ονόματα, πάρα πολλούς ορισμούς και περιγραφή πολλών ιδιωτήτων για την άμεση δημοκρατία. Εξ αυτού αναγκάστηκα να το ψάξω το θέμα και κατέληξα σε ένα ορισμό που δεν μπορεί να παραξηγηθεί. Αντί να μιλάμε για άμεση δημοκρατία, να μιλάμε για αταξική δημοκρατία, που σημαίνει ταύτιση με την αταξική κοινωνία, οπότε δεν μπορεί κανένας να λέει άμεση δημοκρατία είναι αυτό και εκείνο, όχι είναι αυτό που λέω εγώ, όχι είναι αυτό που λέει ο άλλος. Όλα αυτά τα πράγματα πρέπει να τα ξεκαθαρίσουμε στο μυαλό μας. Αν έχουμε σύγχυση εννοιών, αν κάτω από μία έννοια, αλλά καταλαβαίνω εγώ, αλλά καταλαβαίνεις εσύ, αλλά καταλαβαίνει ένας τρίτος, ένας τέταρτος, τότε κάνουμε βαβέλ. Δεν μπορούμε να συνοηθούμε. Και άμα δεν μπορούμε να συνοηθούμε, δεν μπορούμε να συναποφασίσουμε για το καλό μας. Αυτή η σύγχυση γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευσης των εξουσιαστών και ζούμε σε αυτό τον εφιάλτη, σε αυτή την καπιταλιστική βαρβαρότητα που ζούμε τώρα, ακριβώς γιατί δεν προστατέψαμε τη γλώσσα μας.
δεν προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε ένα εργαλείο γλωσσικό όπου να κατανοούμε με τον ένα όρο όλοι το ίδιο πράγμα. Συγγνώμη, υπάρχουν και όροι που τους έχει οικειοποιηθεί ο καπιταλισμός και τους έχει διαστρεβλώσει εντελώς και είναι δύσκολο να τους επανακαιοποιηθείς μετά. Υπάρχει και αυτό το πρόβλημα. Σαφώς υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Ο καπιταλισμός υπονομεύει τη γλώσσα, υπονομεύει τις έννοιες. Ναι, πώς το λέμε, ευνουχίζει τον ίδιο μας το νου, γιατί τον φορτώνει με πολλά άχρηστα πράγματα και με κάποια λίγα αδιευκρίνιστα, που είναι ιδιαίτερα σημαντικά για μας. Άρα πρέπει να ξανακατακτήσουμε, να ξαναστήσουμε όρθια τη γλώσσα μας, να ξανασυμφωνήσουμε για τις έννοιες. Και για να συμφωνήσουμε για τις έννοιες, πρέπει να περιγράψουμε με σαφήνεια το περιεχόμενό τους. Να υπάρχει αυτό που αποκαλούμε αλήθεια, που σημαίνει η συμφωνία αυτού νου που εννοούμε με τον όρο που το χαρακτηρίζουμε. Παραπέρα η αλήθεια είναι αλφα στερητικό και λήθη. Δηλαδή πρέπει να διατηρήσουμε την αλήθεια, να μην ξεχάσουμε όλους αυτούς τους αγώνες, όλη αυτή τη μεγάλη τεράστια διαδρομή που έκανε η ανθρωπότητα σε όλα τα μήκη, τα πλάτη και σε όλους τους χρόνους για να ξεφύγει από τις εκμεταλλευτικές, απάνθρωπες και καταστροφικές εξουσίες για να μπει σε έναν δρόμο της γνήσιας αταξικής δημοκρατίας, της γνήσιας αταξικής κοινωνίας, η οποία δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς την κατάργηση της ατομικής ιδιοκτησίας, χωρίς την κοινωνική ισότητα. Θέλω να μου πεις ποιοι είναι οι λόγοι που πιστεύεις ότι τελικά η Αθηναϊκή Δημοκρατία, η τότε, κατέρευσε. Δηλαδή, τι δεν έκανε που θα μπορούσε να κάνει. Και θα μπορούσε να κάνει τελικά κάτι. Η Αθηναϊκή Δημοκρατία κατέρευσε για πολλούς λόγους. Θα μπορούσα να αναφερθώ στο γεγονός ότι δεν κατάργησε την ατομική ιδιοκτησία που θέσπισε ο Σόλωνας. Αυτό επέτρεψε τη διαφοροποίηση του πλούτου, τη συγκέντρωση σε λίγα χέρια και την εξαθλίωση των πολλών. Διαμόρφωσε μια αριστοκρατία η οποία καταπολέμησε τη δημοκρατία, η οποία κατάφερε να τη θεσέψει τη διαφοροποίηση του πλούτου, γιατί ήταν ακόμα μικρή η εμπειρία της ατομικής ιδιοκτησίας από το 592 της παλιάς χρονολόγησης μέχρι από τον 6ο αιώνα, δηλαδή βασικά μέχρι τον 5ο αιώνα. Ήταν μικρή η εμπειρία ακόμα για να έχει διαμορφωθεί η αριστοκρατία σε μια κοινωνική δύναμη που θα μπορούσε να καθυποτάξει ολόκληρη την κοινωνία. Το κατάφερε όμως σε συνθήκες αθηναϊκής δημοκρατίας να επιβιώσει. Και κατάφερε να καλλιεργήσει την ιδέα της τυραννίας. Και εκείνοι που ήσαν ενάντια στην Αθηναϊκή Δημοκρατία κατάφεραν να συμμαχούν με τους εχθρούς της Αθήνας, κυρία Σπάρτη, και να συμμαχούν και να επιτίθενται στην Αθήνα, γιατί το καθεστώς της Σπάρτης ήταν απόλυτα αρχικό. Το καθεστώς της Αθήνας ήταν δημοκρατικό. Αυτό έφερε σε σύγκρουση τις δυνάμεις αυτές. Αν λοιπόν η Αθηναϊκή Δημοκρατία είχε καταφέρει την βάση δημιουργίας του πλούτου για την στήριξη της δημοκρατίας, της ευτυχίας του πληθυσμού της και της ειρήνης στην περιοχή της, θα είχε επιβιώσει και θα είχε μεταξελιχθεί. Δεν το κατάφερε. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι παρότι πολλοί προσπάθησαν, και φαίνεται αυτό και από τα έργα των τραγικών ποιητών και των άλλων ποιητών της αρχαίας ελληνικής γραμματείας,
ότι υπήρχαν έντονες πιέσεις προς την εκκλησία του Δήμου να καταργηθεί η δουλεία. Η πίεση όμως των μεγαλογιοκτημόνων που είχε διαμορφώσει ο νόμος του Σόλωνα δεν το επέτρεψε. Και η διάκριση της κοινωνίας σε ελεύθερους και δούλους ήταν παράγοντας καθυστέρησης της εξέλιξης της δημοκρατίας. Η παρουσία των δούλων είχε και μια άλλη πολύ σημαντική συνέπεια. Παρότι αναπτύχθηκαν επιστήμες και πολιτισμός στην αρχαία Αθήνα, δεν αναπτύχθηκε η τεχνολογία που θα μπορούσε να βοηθήσει την παραγωγή έτσι ώστε να απελευθερωθούν οι δούλοι και να φουντώσει αυτή η πρόοδος για το καλό όλων. Ήταν ένας ασχετικός παράγοντας. Η δουλεία υπήρξε ένας ασχετικός παράγοντας για την τεχνολογική εξέλιξη στην Αθηναϊκή Δημοκρατία. Επίσης την απελευθέρωση των δούλων, αν συνέβαινε αυτό. Έτσι. Ναι. Αυτό θα είχε σαν συνέπεια. Δεν το κατάφερε ούτε αυτό η Αθηναϊκή Δημοκρατία. Ο τέταρτος παράγοντας νομίζω ότι είναι η υπεριαλιστική πολιτική που επέλεξε η Αθήνα. Προφανώς αναγκασμένη από το γεγονός ότι ο πληθυσμός μεγάλωνε, ο χώρος μίκρινε, δεν τους χωρούσε όλους, έπρεπε να ξεχυθούν, να μεταφερθούν σε άλλες περιοχές για να καλλιεργήσουν τη γη και να ζήσουν. Τις λεγόμενες αποικίες. Και έτσι δημιουργήθηκε όλο αυτό το συγκρότημα των αποικιών. Η μεγαλύτερη όμως αιτία όπου αυτό το μεγάλο πείραμα της ανθρωπότητας σαν μια αναλαμπή για το ποιο πρέπει να είναι το μέλλον της ανθρωπότητας, το αμεσοδημοκρατικό μέλλον, μπορεί και πρέπει να χρεωθεί στο γεγονός ότι οι ελληνικές πολιτείες δεν κατάφεραν να έρθουν στο επίπεδο της συνεργασίας, της ενότητας, γιατί όλοι είχαν την ίδια γλώσσα, τον ίδιο πολιτισμό, την ίδια ιστορία. Αλλά σε αυτό έπαιξαν ρόλο, πέρα από τις προσωπικές φιλοδοξίες τοπικών παραγόντων να κάνουν κουμάντο στον τόπο τους και να μην πειθαρχούν σε μια συνολική στρατηγική ενότητας και αλληλεγγύης, παράγοντες οι οποίοι επειδή δεν τα κατάφεραν μόνοι τους προσέφευγαν στις μεγάλες δυνάμεις της εποχής. Μην ξεχνάμε ότι όσοι στρέφονταν ενάντια στις πατρίδες τους, κράτες, κράτη-πόλη της αρχαίας Ελλάδας και εξορίσονταν, κατέφυγαν στην αυλή της Περσίας. Και εκεί αυτοί οδηγούσαν πολύ συχνά, οι Περσικοί πόλεμοι κράτησαν πάρα πολλά χρόνια, τους Πέρσες στην Ελλάδα για να την κατακτήσουν. Και ευτυχώς που οι Αθηναίοι βασικά, γιατί οι Σπαρτιάτες άργησαν να έρθουν, κατάφεραν απελευθερώνοντας τους δούλους, επιστράτησαν και τους δούλους και τους είπαν πολεμάμε όλοι για την πατρίδα μας. Γιατί αν οι Πέρσες ιτηθούν έχουν να γυρίσουν την πατρίδα τους. Αν ιτηθούμε εμείς δεν έχουμε πατρίδα. Και είπαν στους δούλους της Αθήνας πολεμήστε μαζί μας. Και άμα νικήσουμε θα είμαστε όλοι ελεύθεροι. Και αυτό το κομμάτι, το ταπεινωμένο και το περιθωριοποιημένο της Αθηναϊκής Δημοκρατίας, μπορεί κανείς ψύχρεμα ιστορικά, με την ιστορική σκέψη να δεχθεί ότι συνέβαλε στην νίκη των Ελλήνων σε βάρος των Περσών. Αυτή η νίκη σημάδεψε την ιστορία ολόκληρης της ανθρωπότητας.
Γιατί η δημοκρατία, με τις όποιες διαφοροποιήσεις της και αλατώματά της είχε στον ελλαδικό χώρο, ήταν ανώτερη από τη δεσποτεία της Περσίας. Έδινε άλλες προοπτικές στην ανθρωπότητα. Γι' αυτό άλλωστε και ο ελληνικός πολιτισμός κατάφερε να γίνει όχι μονάχα αυτό που μίζερα λένε κάποιοι, η ψυχή του δυτικού πολιτισμού. Ο ελληνικός πολιτισμός είναι η ψυχή όλου του ανθρώπινου πολιτισμού. Όλες οι επιστήμες, σε όλα τα μήκη και πλάτη της ανθρωπότητας, μιλάνε ελληνικά. Έχουν τους ελληνικούς όρους που τις εκφράζουν. Αν και κάποιοι έχουν παραποιηθεί ή παραφραστεί. Η κατάκτηση της αθηναϊκής δημοκρατίας, του πληθυσμού αυτής της περιοχής, σε πολιτιστικό επίπεδο και σε πνευματικό επίπεδο, σε επίπεδο επιστημών, τεχνών, γραμμάτων, δεν ήταν τυχαίο. Δεν είναι μεταφυσικό. Έχει να κάνει και με τους φυσικούς όρους στους οποίους ζούσε αυτός ο πληθυσμός. Αυτό το κλίμα που έχουμε σε αυτή την περιοχή, που επιτρέπει στη γειτονιά να μαζεύονται όλοι, τα παιδιά να παίζουν στην αλάνα, οι άνθρωποι να συγκεντρώνονται σε καφενεία ή σε χώρους επικοινωνίας, δημιούργησε τον δημόσιο χώρο. Στο δημόσιο χώρο αναπτύχθηκε ο δημόσιος διάλογος. Ο δημόσιος διάλογος έφερε την εξέλιξη του μυαλού, έφερε λύσεις σε προβλήματα. Ήταν και οι φυσικές συνθήκες ένας παράγοντας της ανάπτυξης του ελληνικού πολιτισμού. Τι να έκανε ο άλλος τώρα στη Βόρεια Ευρώπη, όπου βρέχει, δεν έχει ήλιο και έχει ψύχος όλο τον χρόνο. Κλείνονται στο καβούκι τους, στην οικογένειά τους και βράζουν στο ζουμί τους. Δεν επικοινωνούν μεταξύ τους. Και αν δεν επικοινωνείς, δεν μπορείς να προάγεις το μυαλό σου. Δεν μπορείς να βρεις λύση για τα προβλήματά σου. Τώρα όμως που ο πολιτισμός κάνει δυνατή την επικοινωνία, ακόμα και στα βάθη των ωκεανών ή και στο διάστημα και στα υπόγεια ορυχεία και στα κρύα σπίτια του Βορρά, τώρα που η τεχνολογία έχει διαμορφώσει το δημόσιο χώρο σε όλους μας και μια μορφή δημόσιου χώρου είναι και το ίντερνετ, το οποίο δεν πρέπει να το αφήσουμε στα χέρια της εξουσίας. Γι' αυτό και πολλοί παλεύουν για το ελεύθερο λογισμικό. Τώρα που η τεχνολογία δημιούργησε και τις συνθήκες μιας γρήγορης και σχεδόν ανέξοδης παραγωγής με την τριάστατη εκτύπωση, τώρα που η ανθρωπότητα μπόρεσε να βρει μορφές ενέργειας που την απαλλάσσουν από τα ορυκτά καύσιμα που καταστρέφουν τον πλανήτη και είναι και πανάκριβα και διαχειρίζονται από ένα συγκεντρωτικό σύστημα που εκμεταλλεύεται όλη την ανθρωπότητα με τη δύναμη, την ενεργειακή δύναμη που μπορεί να παράξει η ανθρωπότητα από το υδρογόνο, που αποτελεί το 90% του σύμπαντος και μπορεί να παράξει ενέργεια σχεδόν μηδενικού κόστους, ο κάθε χρήστης τη δική του ενέργεια, που σημαίνει ότι πάβουν όλα αυτά τα μονοπόλια των ρηκτών καυσίμων, των πετρελαίων, του κάρβουνου ή του ουράνιου, πάβουν να έχουν καμία ισχύ. Γιατί ο καθένας μας θα έχει τη δική του ενέργεια από το νεράκι. Ένα ποτήρι νερού εξασφαλίζει κίνηση σε αυτοκίνητο 100 χιλιόμετρων με την υδρογοενέργεια. Γίνεται η ηλεκτρόλυση του νερού, παράγεται το υδρογόνο, καίγεται το υδρογόνο στην κυψέλη καύσης του υδρογόνου, παράγει κίνηση. Παράγει κίνηση, ρεύμα, ηλεκτρισμό, θέρμανση και καθαρό νερό. Γιατί το υδρογόνο που δεν προλαβαίνει να καεί, όταν εξέρχεται της κυψέλης καύσης υδρογόνου, σμίγει με το οξυγόνο και γίνεται καθαρό νερό. Όλα αυτά είναι δυνατά σήμερα και δεν είναι ουτοπίες.
ούτε είναι αδύνατο όπως θέλουν να υποστηρίζουν αυτοί που στηρίζουν την εξουσία τους στα συγκεντρωτικά ορυκτά καύσιμα μη σύμφορα. Τα διαστημικά προγράμματα όλων των μεγάλων δυνάμεων σήμερα κινούνται με υδρογόνο, γιατί είναι φτηνό, ελεύθερο, ασφαλές και απεριόριστο. Ο Αμερικάνικος στρατός, το μεγαλύτερο κομμάτι του, των οχημάτων του, το κινεί με υδρογόνο. Οι αυτοκινητοβιομηχανίες σήμερα οι μεγάλες, για να μην μείνουν έξω από τις εξελίξεις, γιατί το βλέπουν ότι η εξέλιξη αυτή έρχεται, κυκλοφορούν ήδη σε όλες τις χώρες του πλανήτη αυτοκίνητα που κινούνται με υδρογονοενέργεια. Αυτό είναι το αποτέλεσμα του αγώνα ολόκληρης ανθρωπότητας σε όλα τα μήκη, τα πλάτη και σε όλους τους χρόνους να δημιουργήσει τους όρους της απελευθέρωσής της από την αναγκαιότητα και από την βαρβαρότητα της εξουσίας. Αν το κατανοήσουμε ότι η σύγχρονη ενέργεια στη βάση του υδρογόνου, και όποιος θέλει περισσότερες λεπτομέρειες μπορεί να δει το βιβλίο μου «Ποιος φοβάται το υδρογόνο», η κοινωνία που το δημιούργησε το πάρει από τα χέρια της εξουσίας και το κάνει δικό της, έπεσε αυτόματα η εξουσία, γιατί ο καπιταλισμός σήμερα στηρίζεται στον έλεγχο των ορυκτών καυσίμων. Γι' αυτό δεν γίνονται οι πόλεμοι σε όλο τον πλανήτη. Για τον έλεγχο των ορυκτών καυσίμων. Γιατί όποιος ελέγχει τα ορυκτά καύσιμα και ιδιαίτερα την Παγκόσμια Τράπεζα Ενέργειας που είναι η Ευρασία, ελέγχει, έλεγε ο Μπριζίνσκι, ο αρχιτέκτονας της παγκοσμιοποίησης, όλο τον πλανήτη. Τελικά κάποιοι θέλουν να ελέγχουν όλο τον πλανήτη. Εμείς, οι κάτοικοι αυτού του πλανήτη, δεν πρέπει να ελέγξουμε το μέλλον μας, το μέλλον των παιδιών μας. Δεν πρέπει να ελέγξουμε τη ζωή μας, τον πολιτισμό μας. Δεν πρέπει να το προφυλάξουμε. Δεν πρέπει να προφυλάξουμε τον πλανήτη μας από την καταστροφή στην οποία τον οδηγεί η εξουσία των ορυκτών καυσίμων, η εξουσία του παγκοσμιοποιημένου κεφαλαίου. Εδώ είναι ο καλύτερος κόσμος. Εμείς, οι δυνάμεις της εργασίας, της επιστήμης και του πολιτισμού τον έχουμε δημιουργήσει. Δικός μας είναι. Ας ανοίξουμε τα μάτια μας να τον δούμε. Ας σκεφτούμε να τον κατανοήσουμε. Και ας απλώσουμε τα χέρια μας να τον ολοκληρώσουμε. Κώστα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πολύ.